Το για την απασχόληση και βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή. Τι ακριβώς? Η γκρίνια, όπως ξέρετε, προέρχεται βασικά από την αντιπολίτευση. Ναι. Κάθε χειμώνα που παραδοσιακά, αν κοιτάξει κανείς τα 15 προηγούμενα χρόνια, κοιτάζουμε τα στοιχεία που έχουμε για την απασχόληση, λόγω της εποχικότητας της καλοκαιρινής σεζόν, δηλαδή που τελειώνει, έχουμε μία αύξηση. Βέβαια, όλοι από την αντιπολίτευση ξεχνάνε την καλοκαιρινή περίοδο, αυτή που ξεκινάει δηλαδή από το Μάρτιο, που βλέπουμε σταδιακά να γίνονται προσλήψεις. Το πολύ σημαντικό που έχει γίνει τώρα, τους τελευταίους δύο μήνες, είναι πρώτον ότι αν πάρω τα τελευταία στοιχεία, έχουμε περίπου 92.000, λίγο παραπάνω από 92.000 καινούργιες προσλήψεις. 132 για να είμαστε ακριβείς, 92.132. 132, σωστά. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι πρώτον ότι έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2001 μέχρι σήμερα, σε αυτό το μήνα. Τη χρονιά του Success Story, για παράδειγμα, είχαμε 60.000 θέσεις. Πότε λέτε, το 2014? Το 2014 ήταν η περίφημη χρονιά του Success Story. Αλλά και αυτό που για μας έχει μεγάλη σημασία είναι ότι 50.000 θέσεις εργασίας από αυτές τις 92.000 είναι πλήρους απασχόλησης. Το 54,91 ακριβώς, το 54,9, άρα πάμε στο 55% περίπου. Mm-hmm. Αυτό, που αυτό οφείλεται, είναι αυτή πάρα η αλλαγή, πολύ σημαντικό. Η εκτίμησή σας, τώρα είστε αρμόδια στο Υπουργείο το συγκεκριμένο. Βεβαίως. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Πού οφείλεται αυτό στο κομμάτι της πλήρους απασχόλησης, που είναι πολύ σημαντικό? Το γεγονός ότι οι προβλέψεις είναι για αυτό το καλοκαίρι ότι θα έχουμε πολύ περισσότερο τουρισμό, και το γεγονός το ότι η τουριστική περίοδος έχει διευρυνθεί πλέον. Mm. Άρα οι προσδοκίες των επιχειρήσεων, γιατί βασικά οι προσλήψεις είναι στους κλάδους του τουρισμού και της σύντησης, είναι αυτές οι οποίες μας οδηγούν στο να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Βέβαια, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η εντατικοποίηση των ελέγχων που κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Όπως ξέρετε, ο κύριος Ηλιόπουλος έχει μια ειδική ομάδα η οποία βγαίνει πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό και κάνει ελέγχους. Άρα, τα δύο αυτά μαζί έχουν συμβάλει στο να έχουμε περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Θα ρωτήσει όμως ο άλλος, ναι, αλλά πάλι στον τουρισμό και στην σύντηση βασίζεται. Είναι βιώσιμο αυτό? Είναι μια δομική μεταστροφή στον τομέα της απασχόλησης? Η μεταπίεση τι εικόνα παρουσιάζει? Κοιτάξτε, αυτή την εποχή οπωσδήποτε οι περισσότερες θέσεις δημιουργούνται σε αυτό τον κλάδο, στον τουρισμό. Και στο λιανικό εμπόριο είχαμε μια αύξηση θέσεων εργασίας. Όσο αφορά τον κόσμο της βιομηχανίας, όπως γνωρίζουμε, μας έχουν πει πολύ πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ότι από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για υποστήριξη χρηματοδοτική στο καινούριο ΕΣΠΑ, το 50% προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας. Τι μας λέει αυτό? Ότι σταδιακά η οικονομία μας ομαλοποιείται και δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα πληρώνουν καλύτερα. Η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας σήμερα είναι τρομερή, το γνωρίζουμε όλοι. Εμείς αυτό που κάνουμε και αυτό που έχουμε υποχρέωση είναι πρώτον να βάζουμε φρένο στην κατρακύλα που είχαμε μπει σαν οικονομία και στο χώρο της εργασίας, και να βλέπουμε μια σταδιακή ανατροπή αυτής της κατάρρευσης. Είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή την κατεύθυνση. Διότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, όπως λέτε κι εσείς. Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο 127.770 θέσεων στο τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2017, που είναι το κορυφαίο τετράμινο από το 2001 έως σήμερα. Πρέπει να κρατηθεί αυτό. Πώς θα γίνει αυτό? Εσείς βλέπετε ότι το στοίχημα αυτό μπορεί να κερδιθεί? Είναι σε σωστό δρόμο η πορεία της οικονομίας, ή είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, ένα ξαφνικό πέταγμα, μια άνοδος λόγω και της επερχόμενης τουριστικής σεζόν? Το γεγονός ότι εμείς έχουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο αποδίδει ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, πρέπει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι παρότι είναι εποχιακή αυτή η εργασία, είναι ένα δομικό στοιχείο της οικονομίας μας. Αν λοιπόν από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε αυξημένη εργασία, ποσοστά εργασίας και απασχόλησης, και στη συνέχεια, όπως έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Τουρισμού και έχει επεκτείνει την χειμερινή σεζόν, έχουμε και εκεί απασχόληση για άλλους 3-4 μήνες, φυσικά
Παρότι θα έχουμε τις διακυμάνσεις, αυτό δεν αλλάζει, στον τουρισμό, σε όλη την Ιφίλιο. Εκεί λοιπόν θα έχουμε μία σταθερή βάση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που παρατηρούμε είναι τη σταδιακή... Είναι σημαντικό και το εκτός τουρισμού, έτσι πάντως. Το είπε και ο Χρήστος στον τομέα της μεταποίησης, στη βιομηχανία κλπ. Είναι σημαντικό να έχουμε και εκεί μια ανωδική πορεία. Να πω το εξής. Το έχουμε πει επανειλημμένως, θα το πω για άλλη μια φορά. Η καταπολέμηση της ανεργίας δεν είναι δουλειά ενός. Τι μας ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, πολύ πρόσφατα, χτες, ότι δημιουργείται εκείνο το πλαίσιο ώστε να συνδέσουμε τον αγροτοδιατροφικό τομέα, ναι, με τον τουρισμό. Αν λοιπόν αυτές τις κινήσεις που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα οργανωμένα στην Ελλάδα υλοποιηθούν, θα έχουμε ακριβώς να πάμε σε κάτι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αν μου επιτρέπετε κυρία Υπουργέ, πριν από κάποιους μήνες, όταν υπήρχε πρόβλεψη για 2,7 ανάπτυξη το 2017, είχατε πει ότι μπορεί να πέσουμε κάτω από το 20%. Να επικαιροποιήσω την ερώτηση. Με δεδομένο ότι δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται 2,7, η Κομισιόν προβλέπει 2%. Ποια είναι η πρόβλεψη για την απασχόληση, μέση απασχόληση το 17 για την ανεργία? Αναμένουμε να το δούμε. Θα δούμε τώρα πώς οι καινούργιες δράσεις, αυτές που σας εξήγησα πριν, και τα επιχειρηματικά σχέδια εγκρίνονται, για να μπορέσουμε να βγάλουμε καινούργιες προβλέψεις. Βέβαια, υπάρχει το θέμα της καθυστέρησης που πηγαίνουμε στο 2% σαν πρόβλεψη. Από την άλλη, ξέρουμε ότι από τη μία η ποσοτική χαλάρωση, η ένταξή μας στην ποσοτική χαλάρωση και η σταθερότητα του περιβάλλοντος που δημιουργείται αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα δώσουν μία ανάκαμψη στην οικονομία. Μια δυναμική. Άλλη δυναμική από αυτή που υπήρχε μέχρι σήμερα. Άρα είναι πρόημο να κάνω πρόβλεψη. Σε 2-3 μήνες από τώρα θα είμαι, ωραία, σε θέση να σας πω. Να πάμε τότε σε δύο πυλώνες του κοινωνικού ρόλου της απασχόλησης, έτσι όπως το σχεδιάζεται σαν Υπουργείο, και είναι η κοινοφελής εργασία και η κοινωνική οικονομία με τα συνεταιριστικά σχήματα. Πέστε μας γι' αυτό, γιατί αυτό το ρωτάμε, γιατί αφορά ομάδες ανέργων που έχουν δυσκολίες στο να βρουν δουλειά. Βασική μας προτεραιότητα είναι η υποστήριξη των ανέργων για να μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Κάποιες ομάδες είναι πολύ ευάλωτες, δηλαδή οι μακροχρόνιοι άνεργοι, αυτοί που είναι σε μεγάλη ηλικία και είναι και μακροχρόνιοι άνεργοι, από πολύ χαμηλά εισοδήματα, με προσόντα που είναι όχι αυξημένης γνωσιακού επίπεδου. Άρα η κοινοφελής εργασία απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο Εύωσμο, για παράδειγμα, στο οποίο σήμερα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Υγείας τις ομιλίες τους για τα εγγένεια που γίνανε, έχουμε 777 θέσεις εργασίας που έχουν δοθεί για 8 μήνες σε ανθρώπους που ανήκουν στις πιο ευάλωτες εργασιακά ομάδες. Η κοινοφελής εργασία προχωράει, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Κλείνει ο πρώτος κύκλος. Πρόβλεψη μετά από αυτό το διάστημα υπάρχει? Βεβαίως. Να παραμείνει κάποιος στο χώρο εργασίας? Κοιτάξτε. Από αυτούς 8 μήνες. Να πω το εξής. Πρώτον, από αυτά που καταγράφονται, ο κόσμος θέλει να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα. Γιατί για 8 μήνες υπάρχει η εξασφάλιση της πλήρους απασχόλησης, τα ένσημα τα οποία παίρνουν, αλλά επίσης και η δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια που τους επιτρέπουν στο μέλλον να βρουν μια καλύτερη θέση εργασίας. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Για κάθε θέση στους 17 πιο ευάλωτους δήμους που έχουμε, κάνανε αίτηση 14 άτομα. Δηλαδή θα έπρεπε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να είχαμε κονδύλια 14 φορές παραπάνω, το οποίο δεν έχουμε, ναι, αλλά στο μέγιστο δυνατό βαθμό που μπορούμε μπαίνουμε υποστηρικτικά σε αυτές τις δράσεις. Ο άλλος τομέας που είναι πολύ σημαντικός είναι η ανάσχεση του brain drain. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε προγραμματίσει πολύ στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, τα οποία αναφέρονται στο χώρο της πληροφορικής και στο χώρο του τουρισμού, αλλά σε επαγγέλματα τα οποία έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο από τη μία πλευρά, ναι, το ηλεκτρονικό marketing από την άλλη πλευρά, εκεί υπάρχει ζήτηση. Άρα πολύ στοχευμένα, για να μην πηγαίνει χαμένο ούτε ένα ευρώ, προσανατολιζόμαστε στην ένταξη των νέων ανθρώπων. Αυτό, η λέξη στοχευμένα, νομίζω είναι και η λέξη κλειδί. Κυρία Υπουργέ, θέλω να μας δώσετε μια υπόσχεση σήμερα τώρα εδώ με τον Νίκο. Ειδικά για το brain drain που γίνεται ένας χαμός, που το βλέπουμε όλοι μέσα από τον κύκλο μας, να κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα όσο πιο σύντομα γίνεται. Βεβαίως, να σας δώσω. Να μας πείτε ακριβώς τι, ναι, ετοιμάζετε. Με μεγάλη μου χαρά. Σας καλούμε εδώ.
Πολύ ωραία. Με μεγάλη μου χαρά πραγματικά να το κάνω. Πραγματικά είναι πρόκληση αυτό ήθελα, για ένα υπουργό. Φαντάζομαι ήθελα... και για μας να μάθουμε και για τον κόσμο να μάθει. Θα ήθελα πάντως να αναφέρω το εξής. Μισό λεπτάκι έχουμε μόνο. Όταν λέμε στόχευση, το τελευταίο πρόγραμμα που βγήκε για τον τουρισμό που ήταν για τους νέους, σε μία σειρά επαγγελμάτων υψηλών προσόντων, είχε απορρόφηση 10% παραπάνω από ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Πιάσαμε δηλαδή το 32%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 20%. Άρα. Αυτό σημαίνει στόχευση, αυτό σημαίνει υποστηρίζουμε την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασία. Κυρία Τονοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Υπουργέ. Σας περιμένουμε, όπως είπαμε εδώ, για το θέμα του Brain Drain. Είπαμε και για το μετρό κάτι πριν με τον κύριο Μιλόπουλο. Φαντάζομαι πως αν δεν ξεκίναγε αυτό το έργο, πόσες θέσεις θα είχαν χαθεί. 5.000. Πέντε χιλιάδες. Πέντε χιλιάδες. Ωραία. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε...